Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο παρουσίασης και unboxing προϊόντος. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω το κουστικό δράπανο κατσάβιδο της Lux, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία στα 20V ιόντων λιθίου, η οποία φυσικά πωλείται ξεχωριστά. Στα τεχνικά τώρα του προϊόντος. Το δραπανό κατσάβιδο περιέχει, όπως πολλά της κατηγορίας του, ένα LED στο μπροστά μέρος, το οποίο φωτίζει το μέρος που τρυπάμε ή ξεφυδώνουμε αντίστοιχα και μας βοηθάει κατά την εργασία. Επίσης, η διάμετρος του τρυπανιού, η μέγιστη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι στα 13 χιλιοστά. Η μέγιστη ροπή σύσφιξης και χαλάρωση είναι τα 50 νιωτόμετρα, καθώς και η δυνατότητα ακουστικής λειτουργίας, που σημαίνει ότι μπορούμε να τρυπήσουμε τσιμέντο εύκολα χωρίς πρόβλημα. Σε αυτό βοηθάει και η επιπλέον λαβή, η οποία είναι στο πλάι και μας βοηθάει να βάλουμε μεγαλύτερη δύναμη κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Επίσης, υπάρχει ενσωματωμένο κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο μπορεί να μας μετατρέψει τη ροπή στρέψης σε 20 διαφορετικές κλίμακες. Η μπαταρία, η οποία δεν περιέρχεται στην συσκευασία και πωλείται ξεχωριστά, κοστίζει 30 ευρώ, έχει χωρητικότητα 2 αμπερόρες, φορτίζει σε 1 ώρα, είναι τεχνολογία ιόντων λιθίου και έχει ονομαστική τάση τα 20V. Αυτό πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η μπαταρία είναι συμβατή με όλα τα εργαλεία μπαταρίας της Lux Tools, όπως για παράδειγμα εργαλεία εργαστηρίου, δραπανοκατσάβιδα, γωνιακή τροχή, σέγες, καθώς και εργαλεία κήπου, όπως για παράδειγμα χορδοκοπτικά, χλωροκοπτικά, αλυσοπρίωνα και φυσιτήρες. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το unboxing. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει το πακέτο. Το δραπανοκατσάβιδο. Η λαβή, η οποία μπαίνει στο πλάι. Οδηγίες χρήσης. Μία μύτη σταυρωτή. Για βίδωμα και ξεβίδωμα. Εδώ και ένα πρόσθετο εξάρτημα για τη στήριξη της μύτης αυτής, αυτού του κατσαβιδιού. Λοιπόν, στις οδηγίες χρήσης μας δείχνει και την μπαταρία, η οποία δεν περιλαμβάνεται, θα την ανοίξουμε και αυτήν σε λίγο. Εδώ βλέπουμε τις δύο θέσεις στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί αυτή εδώ η λαβή, δεξιά ή αριστερά. Και εδώ έχουμε κάποιες οδηγίες για την τοποθέτηση της μπαταρίας. Λοιπόν, η πρώτη άποψη που μας δίνει το εργαλείο είναι ότι είναι αρκετά στιβαρό, όχι όμως βαρύ. Η λαβή του είναι σχετικά εργονομική. Στο επάνω μέρος έχουμε την επιλογή της ταχύτητας, πρώτη ή δεύτερη σκάλα. Και εδώ έχουμε το κυβότιο ταχυτήτων στην ουσία, το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε, μέσω του οποίου μπορούμε να ρυθμίσουμε 20 διαφορετικά επίπεδα ροπής για τη σύσφιξη ή χαλάρωση κάποιας βίδας, ή να μπούμε στη λειτουργία του κρουστικού δραπάνου, τους ώστε να τρυπήσουμε τσιμέντο. Εδώ έχουμε τον διακόπτη, ο οποίος όμως λειτουργεί μόνο εφόσον έχουμε ρυθμίσει την κατεύθυνση, θέλουμε δηλαδή να βιδώσουμε δεξιόστροφα ή να ξεβιδώσουμε αντίστοιχα αριστερόστροφα.
Η λαβή που παρέχεται μπορεί να τοποθετηθεί, όπως είπαμε, είτε στα αριστερά, είτε στα δεξιά, ανάλογα αν είναι κανείς δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας, πώς τον βολεύει. Και επιπλέον, το εξάρτημα για τη συγκράτηση του σταυρωτού κατσαβιδιού, τοποθετείται, αν δεν απατώμε, με αυτήν εδώ την βίδα, η οποία μπορεί να βιδωθεί και με το παρεχόμενο κατσαβίδι. Και τώρα ανοίγουμε την μπαταρία. Η οποία αποτελείται από τον φορτιστή και μία μπαταρία. Επίσης παρέχονται οι οδηγίες χρήσης. Η μπαταρία εφαρμόζει με αυτόν εδώ τον τρόπο στο φορτιστή και συνδέεται στην πρίζα. Αντίστοιχα για την αποσύνδεση πατάμε τους δύο πλευρικούς διακόπτες και την εισάγουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε το LED, το οποίο φωτίζει στο μπροστά μέρος όπου έχουμε το εργαλείο μας, το τρυπάνι ή το κατσαβίδι, και στο μπροστά μέρος έχουμε μία ένδειξη της κατάστασης της φόρτισης με ενδεικτικές λιχνίες LED. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε 75% φόρτιση της μπαταρίας. Αυτά λοιπόν για το δραπάνο κατσάβιδο, μένει να δούμε στην πράξη πόσο καλό θα είναι ή όχι. Μιλάμε για κόστος 72 ευρώ, ένα εργαλείο για ερασιτεχνική χρήση, το οποίο θεωρητικά είναι ένα πολύ καλό value for money. Και μιλάμε 72 ευρώ μαζί με την μπαταρία, 2 αμπερόρων και το φορτιστή. Και φυσικά συνδυάζω το τρυπάνι με τα αντίστοιχα τρυπάνια για μπετό ή πέτρα ή ξύλο από την εταιρεία Lux Tools πάλι. Πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά το εργαλείο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε δύο τρύπες, μία στα 6 και μία στα 8 χιλιοστά, για να δοκιμάσουμε το εργαλείο. Λάθος κατεύθυνση. Το τσόκ είναι αρκετά στιβαρό, συμπαγές, μεταλλικό, όχι ψεύτικο, όχι πλαστικό όπως αρκετά φθηνά προϊόντα. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουμε την πάνω τρύπα. Το LED βοηθάει πάρα πολύ. Και αρκετά εύκολα στα 8 χιλιοστά τρυπάνι. Βέβαια είναι τσιμέντο, δεν είναι πέτρα, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό για αυτό εδώ το εργαλείο. Αρκετά εύκολο και η πλευρική λαβή βοηθάει πάρα πολύ στο τρύπημα. Αυτό που θα μπορούσε σαν εξάρτημα επιπλέον να περιέχεται στη συσκευασία είναι η μέτρηση του βάθους, το οποίο έχουν κάποια τρυπάνια και βοηθάει ώστε να γνωρίζουμε πόσο βαθιά έχουμε τρυπήσει. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε εντάξει. Το βάθος. Και τώρα πάμε στα πιο εύκολα, τα 6 χιλιοστά, τα οποία αντίστοιχα θα
ανοίξουμε εδώ μια τρύπα. Λίγο ακόμα. Έχοντας 3 τέταρτα της μπαταρίας, μετά από αυτές τις δύο τρύπες που ανοίξαμε στο τσιμέντο, έχουμε φτάσει στο 50%. Η μπαταρία είναι μικρή, οι 2 αμπερόρες. Υπάρχει όμως επίσης η δυνατότητα να επιλέξουμε την πιο ακριβή με τις 4 αμπερόρες, η οποία κρατάει ανάλογα περισσότερο χρόνο. Με το παρεχόμενο κατσαβίδι που δείξαμε προηγουμένως, θα βιδώσουμε τώρα την κίδα. Και τη δεύτερη αντίστοιχα. Αρκετή ροπή και γρήγορο βίδωμα. Συνδέουμε λοιπόν το φορτιστή σε μια πρίζα από ένα εξωτερικό powerbank. Ενεργοποιώ την παροχή και συνδέω αντίστοιχα την μπαταρία με το φορτιστή. Το LED που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λιχνία θα ανάβει σταθερά πράσινο, το οποίο θα σημαίνει ότι έχουμε 100% φόρτιση και αυτό, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, διαρκεί μία ώρα, εφόσον η μπαταρία είναι πλήρως άδεια και θέλουμε να την γεμίσουμε. 18 βολτ ονομαστική τάση, 2 αμπερόρες, 36 βατόρες χωρητικότητα. Και εδώ αντίστοιχα τα LED που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Μέχρι στιγμής είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το εργαλείο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!